Καρό που ανέβηκε. Δεξιά ο Σέρτσο έτοιμος για την σέντρα. Ο Πίτας θα χάσει μεγάλη ευκαιρία από το ύψος της περιοχής. Στο πρώτο δοκάρι και πάλι. Μπάλα πήγε πίσω, έδιωξε με την Γεσί. Το γυριστό Σοφρονίου από κοντά. Τεράστια ευκαιρία χαμένη με τον Καρό. Τόγια έψαξε κάθετα και βρήκε τον Βασιλείου, τώρα για τον Παπουλή. Το πλασέ από τον Παπουλή, μπάλα έξω. Με τον Τασίλμα να εκτελεί κεφαλιά, Μάκλιτσα έξω. Ακόμη μια καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Η σέντρα καλή, μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Μάκλιτσα. Ήταν μισό γκολ η σέντρα από τον... Μια χρονιά πάρα πολύ ιδιαίτερη. Η παλιά, η διαγώνια από τον Τασίλβα είναι εξαιρετική. Το γύρισμα ο Μάγκλιτσα κοντά στο δεύτερο γκολ. Θα καταφέρει να χάσει αυτό το γκολ ο Μάγκλιτσα. Θα τη δούμε εδώ ξανά. Δεν υπάρχει offside. Διαγώνια πάσα εξαιρετική για τον Σαρδινέρο που γύρισε. Έδωσε έτοιμο γκολ. Ο Κιέ σε πολύ καλή θέση. Ο Παπουλής έξω. Απίστευτη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Απίστευτη πραγματικά. Μόνος ο Παπουλής απέναντι από την εστία εντός της περιοχής σημάδεψε, ζήγησε το πλασέ και δεν ευστόχησε. Στην πιο κρίσιμη φάση του αγώνα ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος και δημιουργός του τρίτου του Απόλλωνα έχασε αυτή την μοναδική ευκαιρία. Τον Ζωάο Πέδρο, η παλιά ευκαιρία για τον Απόλλωνα, η μπάλα ψηλά. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Στο τέταρτο λεπτό της συνάντησης, καμία περίπτωση, offside, ο Αγγελής Αγγελή. Για να δούμε τώρα τον Πιέχ εκεί. Θα γίνει το σούτ από τον Σαρδινέρο, ευκαιρία, πω πω τι ευκαιρία έχασε ο Απόλλων εδώ με τον Μαγκλίτσα. Δείτε την φάση από την αρχή και δείτε τον Μαγκλίτσα τι χάνει. Σαν και την κίνηση από τον Πέδρο στην πλάτη των αμυντικών, θα πάρει την μπάλα, θα την στρώσει και ο Μαγκλίτσα θα χάσει μια απίστευτη ευκαιρία. Πέδρο τον κλείνει ο Αστίφ. Η πάσα για τον Πιέχ. Θα γυρίσει στην περιοχή από κοντά. Δεν θα γίνει το γκολ. Θα σημαδέψει το δοκάρι ο Μάγκλιτσα. Φάση που αποδεικνύει ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Μπάλα, εδώ ο Πιέχ πέρασε πολύ ωραία. Ό,τι και να μου πεις Μιλέκο βεβαίως. Τεράστια ευκαιρία. Έπεισε από έξω. Για μας όλα είναι εύκολο. Ψάχνει τον Πέδρο, εξαιρετική παλιά, δεν θα γίνει τον γκολ, απίστευτη ευκαιρία, χαμένη για τον Απόλλωνα στο 66. Πραγματικά ευκαιρία η οποία ο Πιέχ δεν μπορεί ο ίδιος να πιστέψει τι έχασε. Στο 66, εξαιρετική παλιά τον Άλεξ Δασίλβα, κοιτάξτε πόσο ωραία βλέπει τον Ζωάο Πέδρο. Γυρίζει αυτός, δεν έκανε... Το πλασέ με τα αριστερό Μιλέγκο, πήγε για το κοντρόλ, το άνοιξε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι.